Καταρχήν, η λόγια της προσφυγής έχει να κάνει με το fast track. Δεν είναι προσφυγή για την εταιρεία αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε ότι κάνουμε προσφεύγουμε ενάντια στην εταιρεία τη Logia World. Προσφεύγουμε ενάντια στην υπουργική απόφαση που ενέταξε την εταιρεία το έργο αυτό στο fast track στην ουσία έχει παρακάμψει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Αν λοιπόν καταλάβαινε η τοπική κοινωνία που το εξηγήσαμε πολλές φορές και ο ίδιος ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο για τους λόγους που προσφεύγουμε, θα έπρεπε να ήταν σύσσωμοι όλοι μαζί να προσφύγουμε, γιατί αυτό που ζητάμε είναι η νομιμότητα. Το fast track είναι ένας νόμος, εν ολίγης να το κάνω πιο λιανά, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, αλλά μόνο σε προτεκτοράτα, σε αποικίες και σε χώρες υποπτώχευση. Αυτό είναι το fast track. Προσπαθεί λοιπόν να κάνει πιο γρήγορα οτιδήποτε επενδυτικό σχέδιο, να το φέρει πολύ πιο γρήγορα στο προσκήνιο ή να το υλοποιήσει, παρακάμπτοντας όμως όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Εμείς ζητήσαμε από την αρχή, από την εταιρεία και μέσω δικηγόρων, να δώσει περιβαλλοντικούς όρους για να δούμε τι γίνεται. Αυτό το 1.900 κλίνες που είπαμε και το ένα γήπεδο γκολφ δεν μας λέει τίποτα, γιατί το είπε η εταιρεία. Απλά το είπανε και έτσι δημοσιεύτηκε. Όμως το γνωρίζουμε, υπάρχει κάτι από πίσω, υπάρχουν χαρτιά να ξέρουμε πού ακριβώς θα χωροθετηθεί το έργο, πού θα βρεθεί νερό, τι θα γίνει με τα γκολφ, με όλα αυτά πάνω, αν θα γίνει real estate, δηλαδή σπίτια προς επώληση ή θα γίνει ξενοδοχεία, κλίνες για να φέρουν κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτηματικά, όπως ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό που το θέσαμε και από την αρχή, ήταν ότι μειώθηκε το έργο γενικώς ως project 20, στα 1.900 κλίνες και ένα γήπεδο γκολφ. Όμως τα 26.000 στρέμματα παραμείνανε. Γιατί παραμείνανε τα 26.000 στρέμματα, ενώ θα μπορούσαν αυτή η ίδια επένδυση να γίνει σε 100, 200, 300, 400, 500 και άντε και 1.000 στρέμματα. Τα 26.000 στρέμματα γιατί τα θέλανε. Ένα λοιπόν μεγάλο ερωτηματικό παραμένει άλυτο και θα πρέπει να προβληματίσει την τοπική κοινωνία. Δεύτερον, αυτό που ζητάμε από την προσφυγή για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, γιατί πραγματικά μας στενοχωρεί ότι δεν έχει γίνει κατανοητό καθόλου, ότι δεν στρεφόμαστε εναντίον της επένδυσης, γιατί και εμείς από τον τουρισμό ζούμε, δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι, ούτε παίζουμε με εκατομμύρια για να πούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη όπως έχει όλος ο κόσμος ανάγκη. Θέλουμε λοιπόν επενδύσεις, μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, αλλά να ελέγχουμε και κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είναι ξέφραγα μπέλη όπως ήδη έχουν καταδείξει στην Ελλάδα. Κάποιοι θα πρέπει να πάνε μπροστά, κάποιοι θα πρέπει να πούνε την αλήθεια και κάποιοι θα τραβήξουν το σταυρό. Και αυτό που κάνουμε είναι το να ζητάμε την νομιμότητα. Δηλαδή να έρθει η ίδια η εταιρεία με την νόμιμη οδό, δηλαδή να μην παρακάμπτει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έρθει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθει οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην περιφέρεια, ώστε να γίνει διαβούλευση πάνω στο θέμα και να μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Να πούμε για το νερό, να πούμε για τα γκολφ που είμαστε οι περισσότεροι, τουλάχιστον στους κόσμους που όσο γνωρίζω είναι ενάντια στο γκολφ. Ας γίνει μια επένδυση χωρίς γκολφ. Θα δεχτούμε τη μείωση των κλινών, ακόμα και την ίδια. Τα 1.900 κλίνες δεν θα φέρουμε αντίρρηση, αρκεί να ξέρουμε πού χωροθετείτε, πώς θα βρουν νερό, τι θα γίνουν, γιατί ακούμε αφαλάτωση, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουμε την έννοια αφαλάτωση και τι σημαίνει αφαλάτωση, πόσο ενεργοβόρα είναι η αφαλάτωση και πόσο καταστατική για το περιβάλλον είναι η αφαλάτωση. Αν λοιπόν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον και μας ενδιαφέρει πραγματικά να γίνει μια επένδυση προς όφελος της κοινωνίας, τότε θα έπρεπε όλοι μαζί να είχαμε κάνει την προσφυγή αυτή.